ελάτε να τα πάρουν. Δεν είναι ο Δήμος αυτός ο οποίος είναι υποχρεωμένος να μαζεύει όλα τα σκουπίδια που βγάζουμε από τον κήπο μας. Τώρα είναι διαμαρτυρίες από όλα τα σημεία της Καβάλας για την καθαριότητα των περιοχών όπου διαμένουν. Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιστατικά και ζητούν άμεση δράση της αρμόδιας υπηρεσίας. Δεν θα πάρουμε το στρώμα το οποίο είναι πεταμένο. Θα το πάμε εκεί που θα ορίσει ο Δήμος για να αποφύγουμε όλη αυτή την άσχημη εικόνα που υπάρχει. Αυτά βέβαια είναι σχέδια τα οποία θα πω στον επόμενο αντιδήμαρχο, τα σκεπτικά μου, να πάμε στο τώρα. Το τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που γίνονται προσλήψεις αυτή τη στιγμή 112 υπαλλήλων και λόγω ότι γίνονται αυτές οι προσλήψεις, οι οποίες Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέψεντος και όλων αυτών των καταστάσεων που επικρατούν στην Ελλάδα, θα τους έχουμε μετά τις 15 Σεπτέμβρη, εγώ πολύ αισιόδοξο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων θα λειτουργήσουμε από 1η Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανέστης Τσουρουκίδης διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως η υπηρεσία καθαριότητας δεν περισυλλέγει τα μπάζα, ενώ τόνισε αντικείμενα όπως στρώματα να παραμένουν στις οικίες μέχρι ώστε έρθει το προσωπικό της καθαριότητας. Εκεί που παρατηρείται αυτό το διάστημα, έχουν αποφασίσει ξαφνικά εκτός τα δωμάτια τα οποία ανακατασκευάζονται και πετάνε τα μπάζα που δεν τα παίρνει ο Δήμος, το έχουμε πει χιλιάδες, εκατοντάδες φορές, δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μας τα μπάζα. Τώρα τους ήρθε να βγάλουν το στρώμα, δεν μπορούν να το κρατήσουν στο μπαλκόνι. Τώρα τους ήρθε να πετάξουν όλοι τους καναπέδες τους. Αυτά είναι που μπορούν να τα κρατήσουν, που δεν μυρίζουν. Τι μας τα πετάνε λοιπόν στην αυλή, έξω στο πεζοδρόμιο που περνάνε τα παιδιά τους και μετά παίρνουν τηλέφωνο, αν θέλετε, την υπηρεσία ή και τα κανάλια για να πούνε πού. Δεν είναι συμμέτοχοι μέσα σε αυτό, στην τροπή της πόλης. Υπάρχει, ας πούμε, προφήτης Ηλίας αυτή τη στιγμή, έχει πρόβλημα. Η Νεάπολης έχει πρόβλημα. Κάποια κομμάτια στο Βύρονα εκεί, το παλιό. Καλά, το παλιό πετάς 30 φορτηγά, την άλλη μέρα σε βγάζουν άλλα 20. Εκεί υπάρχει μια, δεν ξέρω τι, νομίζουν όλοι τους κήπους τους είναι υποχρεωμένα, τους καθαρίζει ο Δήμος. Το πρόβλημα υπάρχει και είναι εμφανές και το μετέφερε μάλιστα και ο προϊστάμενος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας Δαμιανός Κλητσιώτης στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel. Κοιτάξτε να δείτε, παρόλη την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα, εργάζεται με μηδενικό προσωπικό. Τα στοιχεία είναι πραγματικά. Καθημερινά συλλέγονται 3,5 με 4 τόνοι ογκώδη αντικείμενα και γύρω με 6 με 7 τόνους κλαδιά. Παρόλα αυτά όμως, τα παιδιά υπερβάλλουν αυτό. Παρόλα αυτά όμως η εικόνα δεν ικανοποιεί κανέναν, ούτε εμένα. Μετά από 35 χρόνια στο Δήμο Καβάλας, είναι λίγες οι στιγμές που δεν αισθάνομαι καλά. Περιφερειακά, όπως βλέπετε κι εσείς και δηλώνετε, ότι σε όλους τους κάδους, είπατε σε κάποιους κάδους, εγώ λέω σε όλους τους κάδους, υπάρχουν αντικείμενα κλαδιά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας απέστειλαν στο Ένα Channel τιμολόγια στα οποία φαίνεται ο όγκος δουλειάς που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά, κυρίως από τα κλαδιά που πετούν οι πολίτες.